Η ελπίδα για μια νέα ζωή γεννήθηκε στα Χανιά για τρεις συνανθρώπους μας, οι οποίοι ήλπιζαν σε ένα θαύμα για την αποκατάσταση της υγείας τους. Μέσα σε 10 ημέρες βρέθηκαν τρεις συμβατιδότες μυελού των οστών, δύο άντρες και μία γυναίκα από εθελοντική δειγματοληψία του Συλλόγου Ορίζοντα, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Είναι νεαρής ηλικίας? Ναι, ναι, είναι νεαρής ηλικίας. Και ζουν μέσα στην πόλη των Χανίων? Ζουν στην πόλη των Χανίων. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πω για όλους τους νεαρούς που μπορούν και τις νεαρές να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών. Γιατί έτσι το κάθε παιδί που χρειάζεται μεταμόσχευση θα πρέπει να μπορεί να βρει το συμβατοδότη. Να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στους ασθενείς αυτούς. Το ευχάριστο είναι ότι και οι τρεις ηλικίας από 30 έως 40 ετών, αφού έμαθαν πως είναι συμβατοί, είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν στη διαδικασία λήψης, προσφέροντας στους τρεις ασθενείς τη δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή. Είναι κάποιες φορές που το περιστατικό μπορεί να πάει και καλά και να μην χρειαστεί να αναπλάθει ο ίδιος ο ασθενής. Είναι κάποιες φορές που δυστυχώς δεν προλαβαίνει να γίνει μεταμόσχευση. Όλοι όμως αυτοί οι άνθρωποι, και είναι πολύ παρηγόρο για μας, έχουν δεχτεί να προχωρήσουν. Να σημειωθεί πως τα Χανιά, μέσα από τις δράσεις του Ορίζοντα, κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις στη χώρα και μέχρι στιγμή στη λίστα των εθελοντών μυελού των οστών έχουν καταγραφεί 12.000 άτομα και έχουν βρεθεί 60 συμβατοί δότες. Σε ό,τι αφορά στους τρεις λήπτες, ο ένας είναι από την Πάτρα, ενώ οι άλλοι δύο δεν είναι ακόμα γνωστοί. Η καταγωγή τους, με την κυρία Βαρουξάκη να τονίζει, ότι μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο. Τώρα πια η συλλογή μπορεί να γίνει ακόμα και στο Ηράκλειο, στο Παγνί. Οπότε, ακόμα και αν είμαστε συμβατό με κάποιον που ζει στην Ισπανία ή στην Αμερική, στέλνετε μόνο το μόσχευμα, δεν χρειάζεται να πάμε εμείς. Έχουν γίνει όλα πιο εύκολα και πιο απλά. Όπως είναι γνωστό, εκτός από τις εξορμήσεις του Ορίζοντα και του Τμήματος Αιμοδοσίας, καθημερινά μπορεί κάποιος να δώσει δείγμα με το σάλιο του στο νοσοκομείο Χανίων. Μπορούν να γίνουν από 18 μέχρι 40 στη μία τράπεζα και μέχρι 45. Στο Χάρη στη Ζωή είναι μέχρι 40 το όριο ηλικίας. Στο Όραμα Ελπίδας είναι μέχρι τα 45. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος έχει γίνει ήδη, έχει ταυτοποιηθεί, μπορεί να βρεθεί συμβατός και πέρα από τα 45, μέχρι και τα 60 ακόμα. Επόμενη εξόρμηση πάντως για δειγματολογία μυελού των οστών είναι την 1η Φεβρουαρίου στα γραφεία της ΕΛΜΕ στο πρώτο γυμνάσιο.